Κοτόπουλο με μπάμνες σήμερα. Ένα μεγάλο φαγητό και εμβληματικό της ελληνικής κουζίνας. Στην κουζίνα Αλαγκρέκ το αγαπάμε και περιμέναμε να βγουν οι μπάμνες με αγωνία για να σας το παρουσιάσουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά και κατόπιν να μπούμε στην κουζίνα να το μαγειρέψουμε Αλαγκρέκ. Ελαιόλαδο στο τηγάνι, μόλις ζεσταθεί και κάψει, θωρακίζουμε το κοτόπουλο, το τοποθετούμε, το αλάτι το πιπερώνουμε, το αφήνουμε έτσι να πάρει ωραίο χρώμα και να καραμελώσει. Ταυτόχρονα δίπλα ετοιμάζουμε τη σύβραση, ελαιόλαδο, σκόρδο, κρεμμύδι. Στο πυρέξ γυρίζουμε το κοτόπουλο, έχει πάρει ωραίο χρώμα, βλέπετε την εικόνα του. Συμπληρώνουμε λίγο αλατοπίπερο και από την άλλη πλευρά, το αφήνουμε να τσιγαριστεί όμορφα, ωραία. Όπως και από την άλλη πλευρά, προσθέτουμε το ντοματοπολτό, τσιγαρίζουμε να βγάλει την οξύτητά του, προσθέτουμε τις ντομάτες, το καρότο, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε την ντομάτα να μαγειρευτεί και να κατεβάσει τα δικά της υγρά. Περνάμε και το κοτόπουλο από το τηγάνι μέσα στο πυρέξ με τη σύβραση. Βλέπετε, το γυρίζουμε έτσι να ανακατευτεί με τη σάλτσα, να πάρει τις γεύσεις της ντομάτας και να μελώσει γι' αυτό. Περνάμε τις μπάμνες από τη γνωστή διαδικασία με το αλάτι και το ξύρι για να στεγνώσουν και να μην μας βγάλουν σάλια μέσα στο φαγητό. Μόλις στεγνώσουν καλά, τις τοποθετούμε μέσα στο πυρέξ με το κοτόπουλο. Ενδιάμεσα από το κοτόπουλο, κουνάμε λίγο το κοτόπουλο να πάρουν και οι μπάμνες στη θέση τους. Δεν χρειάζεται ζουμιά εδώ πέρα, έχουν κατεβάσει τα λαχανικά. Λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο, βάζουμε στο φούρνο σε 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε, αφήνουμε άλλα 10 λεπτά. Βλέπετε το φαγητό πως έχει πάρει ωραίο χρώμα και έχει γρατιναριστεί. Έχει μείνει στο λάδι του, το βγάζουμε από το φούρνο. Σερβίρουμε σε ζεστά πιάτα το κοτόπουλο, τις μπάμνες. Γλασάρουμε έτσι λίγο με το λαδάκι τους, δοκιμάζουμε αυθεντική κουζίνα, ελληνικό καλοκαίρι, κουζίνα Αλαγκρέκ, Σωτήρης Ευαγγέλου. Για περισσότερες συνταγές της αυθεντικής παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube κουζίνα Αλαγκρέκ, Σωτήρης Ευαγγέλου και στο site sefevangelou.gr. Γεια και χαρά σε όλους!